Καλημέρα Κατερίνα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες του Αγίου Νικολάου Είναι σήμερα, μεγάλη γιορτή προστάτης των σήμερα. ψαράδων, των αυγών. Σωστό, ξεκινήσαμε και με ωραίο τραγούδι, χορέψαμε κιόλας, Κώστα μου. Εμείς εδώ είμαστε μια χαρά. Τον τιμήσαμε τον Κάνατε Άγιο. Τη γυμναστική σας. Κάναμε τη γυμναστική μας από πολύ πρωί. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να ξεκινήσουμε και το τι ακριβώς έγινε χθες στο δικαστήριο, στη δίκη για τον σύζυγο. Τι έχουμε να πούμε σε αυτό το θέμα? Ναι, έχουμε την τελευταία αναβολή. Στις 13 Δεκεμβρίου έχει οριστεί η υπόθεση. Χθες παρουσιάστηκε στο δικαστήριο η συμφωνία της κατηγορούσας αρχής με τους συνηγόρους υπεράσπισης του 74χρονου για τα γεγονότα όπως θα καταγραφούν στην δικαστική διαδικασία και στη βάση αυτών θα γίνει τροποποίηση του κατηγορητηρίου. Ο άνθρωπος αυτός από φόνο εκπρομελέτης θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία. Είναι οι ποιότερες οι ποινές που επιβάλλονται σε αυτή την περίπτωση και στη βάση αυτή θα δηλώσει παραδοχή, θα κερδιθεί πολύτιμος χρόνος δικαστικός, δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία. Και ουσιαστικά το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση αφού προηγηθούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισής του για μετριασμό της ποινής. Ναι. Στις 13 λοιπόν του Δεκέμβρη πιθανόν να ανακοινωθεί ακόμα και η ποινή. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω. Μας είπες χθες ότι θα είναι πιο ήπια η ποινή σε περίπτωση που παραδεκτεί, σωστά? Με αυτό πάμε? Ναι. Πήγαμε με αυτό. Ναι, ναι. Ακριβώς με αυτό πάμε. Υπό την προϋπόθεση, όπως είπα, ότι θα γίνει τροποποίηση του κατηγορητηρίου, κάτι το οποίο έχει αποδεχθεί και η κατηγορούσα αρχή. Μάλιστα. Αποδέχεται, αυτό δηλαδή, ήθελα να δω. Αποδέχθηκε. Μάλιστα. Ναι, να αλλάξει το κατηγορητήριο και από φόνο εκπρομελέτης, όπως ήταν η αρχική κατηγορία, μετατρέπεται σε ανθρωποκτονία.